με αφορμή τη συμμετοχή τη στη νέα σειρά τη ΕΡΤ, Αρχελάου 5, η Βάσο Καβαλιερά του παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Προείαν Σε είδων, που έκανε πρεμιέρα σήμερα. Μεταξύ άλλων, η ηθοποιό και σύζυγο του φίβου Δελιβοριά, αναφέρθηκε στην πιο συγκινητική στιγμή τη ζωή τη, που ήταν η γέννηση τη κόρη τη, στον άνθρωπο που την είχε τρομάξει στο ξεκίνημα τη καριέρα τη, καθώ και στη γνωριμία τη με το μάτου. Η Βάσο Καβαλιερά του δήλωσε, μεταξύ άλλων, πω τα πρώτα χρόνια τη καριέρα τη, την επισκεπτόταν στο θέατρο ένα άγνωστο άνδρα που ήθελε να μάθει τη διεύθυνση του σπιτιού τη. Ω πρόφαση τη έλεγε πω είναι μεγάλο θαυμαστή τη και έγραψε ολόκληρη ποιητική συλλογή για εκείνη, την εποχή που η ηθοποιό είχε παίξει μόλι σε δύο άλλε παραστάσει. Η εξομολόγηση από τη βάσο καβαλιερά του για το στόκερ που είχε. Κάποια στιγμή έρχεται στο θέατρο ένας που φαινόταν λίγο περίεργος τύπος, ο οποίος είπε ότι ήθελε να δει την κάπα, καβαλιερά του και εγώ ήμουν 25 χρονών. Κατέβηκα και ήταν ένας τύπος πιο μεγάλος σε ηλικία. Μου είπε, γεια σας, είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστή, έχω δει όλες τις παραστάσεις σας. Εν τω μεταξύ εγώ είχα παίξει σε άλλες δύο παραστάσεις πριν. Μου είπε ότι είχε γράψει μια ποιητική συλλογή, Ήθελε πάρα πολύ να μου τη στείλει και να του δώσω τη διεύθυνση του σπιτιού μου ανέφερε η Βάσο Καβαλιαρά, Του είπα να τη φέρει στο θέατρο και όντω μία ημέρα ήρθε με ένα μεγάλο φάκελο και μου είπε ότι ήταν τα ποίηματά του. Άνοιξα το φάκελο στο σπίτι και βγαίνει μία ποιητική συλλογή, η οποία ήταν κάτι χειρόγραφα, που τα είχε κολλήσει με σελοτέιπ και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πως όλα ήταν τρομερά ορθόγραφα». Για ένα διάστημα έλεγα στους φίλους μου ότι θα πεθάνω και θα με σκοτώσει αυτός ο στόκερ, και τώρα με κοροϊδεύουν, είπε η οι...